Με τον Νίκο Ψηλάκη, οι συναντήσεις μας είναι τακτικές τα τελευταία χρόνια. Πάντα ένα βιβλίο είναι η αφορμή και αυτή τη φορά η Κραυγή των Απόντων μας έφερε κοντά. Ήταν η δική μας ευκαιρία για μια κουβέντα εξομολογητική δίπλα στη θάλασσα με φόντο το Ηράκλειο. Τα δικά σας δομικά στοιχεία στη δική σας ζωή ποια είναι? Είναι όλα αυτά τα μικρά και καθημερινά που κάποτε γίνονται μεγάλα. Όπως? Θα μπορούσε να εκφραστεί κανείς με το συνέστημα. Θα μπορούσε να μιλήσει για την αγάπη, για τον έρωτα, για τη συγγραφή, για τη σχέση με το μελάνι ακόμα. Τι νιώθετε ότι σας έχει καθορίσει? Σκεφτείτε δηλαδή τον Νίκο από παιδί μέχρι σήμερα. Αν υπήρχε ένας φάρος, μια πηξίδα, προσπαθώ να βρω ίσως μια λέξη να το συμβολήσω, που αισθάνεστε ότι ήταν το φωτάκι σας και σας πήγαινε μπροστά. Τι ήταν αυτό? Η κουζουλάδα. Η κουζουλάδα, δηλαδή κάθε φορά που νιώθω κριτικός και νιώθω ότι το επόμενο βήμα είναι αυτό. Δηλαδή κάτι μπορεί να ξεπερνά τα όρια πολύ συχνά. Και η τόλμη πολλές φορές, που είναι και αυτό στοιχείο δομικό της κουζουλάδας, η τόλμη. Ο Νίκος Ψηλάκης αγαπά να ερευνά, να μαθαίνει, να ανακαλύπτει και να συλλέγει. Και αυτή του την αγάπη τη μοιράζεται μαζί μας μέσα από τις δουλειές του, δημοσιογραφικά, συγγραφικά και εκδοτικά. Πριν χρόνια έμαθα για τη μοναδική συλλογή που έχει από αφρικανικές μάσκες. Συζητήσαμε στο σήμερα για τους παραλληλισμούς που γεννιούνται στο μυαλό μας. Μου λέγατε πριν ότι η μάσκα όταν τη μελετήσεις, σε αυτήν αποτυπώνεται η κουλτούρα, αποτυπώνεται η ψυχή ενός λαού. Ακριβώς. Και εμείς σήμερα ζούμε με μάσκες, κύριε Νίκο, οι οποίες δεν έχουν κανένα χαρακτηριστικό βέβαια της τοπικής μας κουλτούρας, αλλά πλέον έχουν γίνει κομμάτι της κουλτούρας μας και έχουν περάσει στο κοινωνικό μας DNA. Αυτό είναι το πιο. Όπως εγώ τώρα φοράω τη μάσκα. Η μάσκα σήμερα είναι ένα στοιχείο που επιβάλλεται. Και αυτό το στοιχείο δεν είναι πρώτη φορά που επιβάλλεται. Οι μάσκες αυτές εμφανίστηκαν, όχι σε αυτή τη μορφή, κατά τη διάρκεια κυρίως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μάστησε την ανθρωπότητα η επιδημία της γρίπης, μετά ήρθε ο πόλεμος των αερίων. Οπότε χρησιμοποιήθηκαν ειδικές μάσκες για το χημικό πόλεμο. Η τελετουργική μάσκα είναι όμως κάτι άλλο. Εκφράζει την ψυχή. Το άλλο ίσως την επηρεάζει, ίσως την καταδυναστεύει κιόλας. Αλλά πρέπει να τη φορέσουμε για να αντέξουμε και το μετέπειτα. Εμείς είμαστε θεατές της εξέλιξης επιστήμης αυτή τη στιγμή. Είναι και τα μέσα που βοηθούν σε αυτό πια. Όποιο βήμα και να γίνει, μικρό ή μεγάλο, ή και πισωγύρισμα, αυτά που άλλοτε γινόντουσαν σε κλειστά εργαστήρια, εμείς πλέον τα μαθαίνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι συμβαίνει. Και τα μαθαίνουμε. Μας κάνει καλό ή τόση πληροφόρηση, θεωρείτε, ή μας μπερδεύει? Μου πατάς πάλι ένα κάδο, Αριάννη. Είμαι άνθρωπος πληροφόρησης. Έχω λοιπόν να σου πω εφθασώς ότι η υπερπληροφόρηση μας μπερδεύει. Ότι η υπερπληροφόρηση είναι μη πληροφόρηση. Ως άνθρωπος της πληροφορίας βλέπω αυτά τα απανωτά λάθη, τα οποία είναι παγκόσμια πια. Όταν δίνεις διπλή πληροφορία, δεν ξέρεις ποια θα φιλτράρει το κάθε μυαλό και πώς θα τη φιλτράρει. Όταν μπερδεύεις τις πληροφορίες στα μυαλά των ανθρώπων, τότε έχεις αποτύχει. Ακόμα και αν η πανδημία του στέρισε, όπως μου εξομολογείτε, τις αγαπημένες του βόλτες και την επαφή με τον κόσμο, αυτό δεν τον κατέστησε αδρανή. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας συνέχισε να παιδεύεται με το χαρτί και την πένα του και μας χάρισε ένα ακόμη βιβλίο. Για μένα έχει πάντα ενδιαφέρον να μου εμπιστεύετε, να μου εκμυστηρεύετε, να μου λέει ο άνθρωπος που έχει γράψει ένα βιβλίο, τι τον οδήγησε να γράψει αυτό το βιβλίο, αυτή την ιστορία να πει αυτή τη φορά. Θα μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας γιατί γράφω. Γιατί γράφετε? Και λοιπόν, και θα απαντούσα αμέσως ότι δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Και θα απαντούσα ότι δεν ξέρω γιατί γράφω. Μέσα στο βιβλίο αυτό λέω ότι κανείς άνθρωπος δεν γράφει αν δεν περιμένει κάποιος να διαβάσει τα κείμενά του. Ακόμα και αυτός ο ίδιος σε κάποια άλλη περίοδο της ζωής του. Μάλιστα. Το γιατί γράφω είναι μια εσωτερική ανάγκη λοιπόν. Δηλαδή, όταν νιώθεις κάτι να ξεχυλίζει μέσα σου, πρέπει να βρεις έναν τρόπο. Και αυτό που ξεχυλίζει μπορεί να είναι η ανάγκη εξωτερήγευσης του μέσα σου κόσμου. Η ανάγκη να διηγηθείς μια ιστορία. Και αυτή η ιστορία για την οποία μας μιλάτε στο βιβλίο, την ακούσατε από κάπου? Σας την διηγήθηκε κάποιος, τη διαβάσατε κάποια στιγμή? Εδώ
ήρθαν όλες οι αισθήσεις και έπαιξαν το ρόλο τους η καθεμία. Και άκουσα και διάβασα και μελέτησα και προσπάθησα να βιώσω στην ψυχή μου όλα αυτά τα οποία, στην καρδιά μου αν θέλεις, όλα αυτά τα οποία διηγούμε. Λέω μια ιστορία η οποία είναι μεν με φανταστικά πρόσωπα, αλλά με πραγματικό περιβάλλον. Αρχικά άκουγα ιστορίες. Ήρθε μια γυναίκα κάποτε και μου λέει, θέλω να βοηθήσεις να βρω τα ίχνη του παππού μου. Ποιος είναι ο παππούς σου? Ήταν εχμάλωτος στη Γερμανία, μάλλον φιλοξενούμενος, ούτε κανείς ξέρει τι ήταν, το 1916. Η γυναίκα αυτή ήταν μεγάλη τότε, ήταν 50 χρονών, πόσο δεν θυμάμαι. Πού να βρεθεί ο παππούς της? Δεν ήξερε τίποτα. Ήξερε ότι τον λέγανε Μανώλη ή Γιάννη, αν θυμάμαι ένα όνομα τέτοιο, ότι ήταν από ένα χωριό, το οποίο χωριό ήταν κοντά σε ένα βουνό, το οποίο βουνό ήταν έτσι, αλλιώς. Δεν είχε χαθεί η μνήμη ωστόσο. Τότε λοιπόν άρχισα να ξεσκαλίζω την ιστορία του Εθνικού Διχασμού του 1916, που κατέληξε σε τραγικές συνέπειες για τον Ελληνισμό, για την πατρίδα μας, για τη Μικρά Ασία στο τέλος. Όλα αυτά έρχονται το ένα μετά το άλλο. Δεν είναι τίποτα μοναχότου. Αλυσίδα είναι η ιστορία. Και στη συνέχεια άρχισαν να ψάχνουν καλύτερα. Αν έπρεπε με λίγα λόγια να περιγράψω τον συνομιλητή μου, θα έλεγα, δανειζόμενοι δικές του λέξεις, πως επιλέγει να ακούει, αγαπά να αφηγείται, μελετά την ιστορία και εστιάζει στις ιστορίες, τις μικρές ιστορίες των ανθρώπων που τελικά διαμορφώνουν τη μεγάλη ιστορία ενός τόπου. Η δική του ιστορία, η προσωπική, ακόμα ζυμώνεται μέσα του. Θα τολμήσω όμως να διαλέξω μερικά συστατικά τη στοιχεία που θαρώ πως τον έχουν καθορίσει μέχρι τώρα. Θα σας πω μερικές λέξεις και θέλω να μου πείτε την αίσθησή σας, το συναίσθημά σας ή την εικόνα που σας δημιουργούν. Δημοσιογραφία. Μια ερωμένη και για μένα που ήρθε όχι πρώτη στη ζωή μου. Ποια ήταν η πρώτη αγάπη ή ο πρώτος έρωτας, δεν ξέρω τι βάζουμε σε αντιστοιχεία εκεί. Η πένα. Το μολύβι τότε, η πένα μετά, γράφω πάνω με πένα. Γράφατε τι? Τα πρώτα σας γραπτά τι ήτανε? Ήταν ένα ποίημα, ήταν κάτι που ακούσατε και σας έκανε εντύπωση? Είχα αρχίσει να ψάχνω κυρίως τον εαυτό μου, το μέσα μου κόσμο. Δηλαδή, καθισμένο σε μια ελιά από κάτω, αυτό το έχω ξαναπεί και μπορεί να το έχω πει και σε σένα, και να κρατάω και να γράφω μια ιστορία, ένα παραμύθι ή ένα βιβλίο, ας πούμε. Το οποίο στη συνέχεια κάθομαι, παίρνω χαρτί, κάτι μπριστόλ που ήταν, που βρήκα, το βιλιοδετώ κιόλας, το ζωγραφίζω το εξώφυλλο και μετά το κρύβω για να το δουν πολλοί. Πόσο χρονών? Μια δεκαριά, 11. Παιδί, φωτογραφία. Ακόμα ένας ερώτας. Τη φωτογραφία μου άρεσε πάρα πολύ από μικρός. Δεν είχα δυνατότητα να έχω φωτογραφική μηχανή. Σιγά σιγά από εδώ, από εκεί κατάφερα, δανειζόμουν. Στο στρατό ακόμα είχα ένα φίλο φωτογράφο στη Σάμο, τον Μακαρίτη, τον Δημήτρη τον Βαλή, εξαιρετικό φωτογράφο. Μου έδινε τις μηχανές του και έκανα βόλτες. Τότε βγάλαμε τις πρώτες φωτογραφίες του Γιάννη Ρίτσου, του Ρίτσου, στο αγκιοπλαστείο του Καρλοβασίου. Όμως εκείνο που με έκανε φωτογράφο ήταν η ανάγκη. Όταν είσαι 24 χρονών και έχεις την ανάγκη να βγάλεις ένα περιοδικό και το περιοδικό λέγεται εικόνες, κριτικές, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έχεις φωτογραφία. Αλλά εγώ είχα τη δυνατότητα να έχω φωτογράφο να μου κλουθά από πίσω. Έπρεπε λοιπόν να μάθω φωτογραφία. Και στο βιβλίο το τελευταίο έχω πάρα πολλά φωτογραφικά ερεθίσματα. Αυτά είμαι εγώ. Είναι δικά μου. Είναι δικές μου εμπειρίες. Ο ήρωας του βιβλίου είναι ένας άνθρωπος που πορεύεται με τη φωτογραφία. Ναι. Μαθαίνει τη φωτογραφία στη Γερμανία. Μαθαίνει και του. Είναι γι' αυτόν και μία διέξοδος. Είναι ένα. Ο φάρος που λέγαμε πριν, ένα σωσίβιο. Δεν ξέρω πώς λειτουργήσε από εκεί και κάτω στη ζωή. Θα το διαβάσω και θα δω. Μην μου πείτε παραπάνω. Πάντα έρχεται κάτι στη ζωή μας, αν δεν σε διέκοψα. Παρακαλώ. Πάντα έρχεται κάτι στη ζωή μας που μπορεί να την αλλάξει. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ωραίο άνθρωπο απέναντί μας, άνδρα ή γυναίκα, από το αντίθετο φύλο ή δεν ξέρω τι άλλο, ερωτευόμαστε, μπορεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει η ζωή μας. Βλέπουμε ενασχόληση, ένα επάγγελμα,
κάτι το όμορφο, το ωραίο ή κάτι που δεν μας αρέσει. Η ζωή μας επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα. Και κάθε φορά μπορούμε να ανακαλύψουμε διεξόδους, μονοπάτια διαφυγής ή οδούς που οδηγούν σε καλύτερες καταστάσεις. Μερικές φορές μπορεί και σε κάποια ψήγματα ευτυχίας. Γιατί τι είναι ευτυχία, στιγμές είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να νιώθει εσά ευτυχισμένος. Σίγουρα έχετε περάσει δυσκολίες στη ζωή σας, έτσι δεν είναι? Πολύ μεγάλες. Σίγουρα υπήρξαν και στιγμές που δεν ήταν ωραία η ζωή. Που δεν ήταν ωραία η ζωή. Σίγουρα. Πολύ σίγουρα. Πολύ μεγάλες δυσκολίες. Να σου πω το μυστικό μου. Ναι, αυτό θέλει να μου πείτε. Τις ξεχνάω. Πώς το κάνετε αυτό? Τις αφήνω τις στιγμές που έχουν περάσει, οι δυσκολίες που έχουν περάσει. Δεν είναι ανάγκη να τις αναπαράγω μέσα μου. Mm. Γιατί αν το κάνω αυτό, τότε ξαναζώ τις παλιές μου ταλαιπωρίες, δυστυχίες αν θέλεις, τις παλιές μου ταλαιπωρίες, όλα αυτά τα ξαναζώ. Και τα ζω για δεύτερη φορά και τα ζω βασανιστικά. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, εκατοστή. Προσπαθώ λοιπόν αυτές τις στιγμές να τις αποβάλω και να δημιουργώ εγώ το περιβάλλον στο οποίο θέλω να ζήσω, εγώ στο περιβάλλον, το περιβάλλον στο οποίο θέλω να δημιουργήσω. Τα ταξίδια τι είναι για εσάς και τη ζωή σας? Είναι η επικοινωνία με έναν κόσμο που δεν τον ξέρω και που θέλω πολύ να το μάθω. Το έχουμε στο DNA μας το ταξίδι, το έχουμε μέσα μας. Το νιώθετε σαν χρέος σας στον εαυτό σας να βγείτε έξω, να ταξιδέψετε, να δείτε έξω, να δείτε και μέσα? Τι αντανακλά το έξω μέσα? Υπάρχουν πολλολογία ταξίδια. Υπάρχουν ταξίδια που τα κάνεις στον πραγματικό κόσμο, υπάρχουν και ταξίδια άλλα που τα κάνεις με τη φαντασία σου. Και πίστεψέ με, και τα δύο είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το φαγητό. Τι είναι για σας και τελικά τι είναι για μας? Και τι λέω με το φαγητό? Γεύση, τροφή, όλο αυτό που περιλαμβάνει το κομμάτι της τροφής και της διατροφής και της γαστρονομικής μας κουλτούρας. Είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Μια και μιλούσαμε προηγουμένως για τις μάσκες και για τα συστατικά στοιχεία ενός πολιτισμού, τα δομικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι το φαγητό. Γράφω μέσα εδώ τη γιορτή στο τραπέζι τη νιώθεις. Δεν έχω δίκιο. Στο τραπέζι γίνονται όλα. Το τραπέζι είναι μια τελετουργία. Η παρασκευή του φαγητού είναι μια τελετουργία. Και αν αναρωτηθείς τι είναι η γαστρονομία και τι είναι η μαγειρική, είναι συμπυκνωμένη ιστορία πάλι. Θέλω να μου πείτε για την ποίηση. Μα τώρα τι μου κάνεις σήμερα? Τι θα κάνω να πω σήμερα? Πάλι έρωτας. Έρωτας, αφού είσαστε ένας άνθρωπος που έχετε αυτό το στοιχείο έντονο μέσα σας. Τα χρόνια βάρυναν τα έρημα κορμί. Φτερό το πήρε άνεμος ο χρόνος. Σκυρίνει μάχη στη ζωή σταρμή, μια μάχη που τη δίνεις πάντα μόνος. Στα 20 του έγραψε σε μια χαρτοπετσέτα ένα ποίημα που δημοσιεύεται πρώτη φορά στο βιβλίο του «Η Κραυγή των Απόντων». Χρόνια μετά από την πρώτη του αποτύπωση, ήρθε και βρήκε το ζωτικό του χώρο. Όταν είσαι 20 χρονών και γράφεις, κάθεσαι με τις ώρες και γράφεις, σημαίνει ότι η ποίηση κάτι σου λέει. Εκείνη την εποχή, Αδελιανή, είχα έναν ξετρελαμό, ένα απίστευτο ερώτημα με την ποίηση, που δεν έχει φύγει ποτέ, υπάρχει πάντα. Ένα μυαλό σε συνεχή κίνηση. Ένας άνθρωπος που εξελίσσεται και ανακαλύπτει νέα του κομμάτια μέρα με τη μέρα. Ο Νίκος Ψηλάκης είναι ένας ταξιδευτής της ιστορίας και του είμαι ευγνώμων που συνεχίζει να μοιράζεται μαζί μας κάθε νέο σταθμό που ανακαλύπτει.